Στο πικ της φτάνει σιγά σιγά η καλοκαιρινή σεζόν, με την τουριστική επισκεψιμότητα στην Καρδαμίλη να είναι αυξημένη. Παρόλα αυτά, όπως επισημαίνουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, η κατανάλωση συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια έχει μειωθεί. Υπάρχει κόσμος, υπάρχει κινητικότητα από το Μάιο, απλά δεν είναι αντάξια η κατανάλωση, ας πούμε, του κόσμου που βλέπουμε. Είναι λίγο σφιγμένος ο κόσμος. Πολύ σούπερ μάρκετ, πολύ σακούλα γενικότερα. Εντάξει, είναι ο κόσμος από τη μία και οι επαγγελματίες από την άλλη. Έτσι, δηλαδή είναι ακριβά για τον κόσμο. Δειλά-δειλά έχει αρχίσει να δείχνει πάρα πολύ ωραία σημάδια. Προχωράει όσο βαθαίνουμε προς τον Αύγουστο, τόσο και καλύτερα. Στην περιοχή της Καρδαμίλης, σύμφωνα με τους επαγγελματίες, τον Αύγουστο υπερτερεί ο εγχώριος τουρισμός. Η αλήθεια είναι ότι τώρα τις τελευταίες μέρες έχει αυξηθεί πάρα πολύ δουλειά. Το βλέπουμε πάρα πολύ αίσθητα από τις αργές του Αυγούστου συγκεκριμένα. Κάθε επόμενη μέρα είμαστε όλο και καλύτερα. Και κυρίως με Έλληνες, κατά κύριο λόγο. Δείχνει πολύ καλά σημάδια. Δηλαδή, από την προηγούμενη εβδομάδα και όσο περνάει ο μήνας, έχει πάρα πολύ μεγάλη. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Ο Αύγουστος είναι και διακοπές του λαού, που λένε. Οπότε έχει περισσότερους Έλληνες. Περιμένουμε να έρθουν απότομα ο κόσμος. Όπως βλέπουμε ότι έκανε ένα μικρό outbreak, ένα ξέσπασμα, πιστεύουμε ότι θα κάνει ακόμα ένα σύντομα. Η καλοκαιρινή σεζόν παρατείνεται το Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη και σε πολλές περιπτώσεις και τον Νοέμβρη στην περιοχή, καθώς οι ξένοι τουρίστες προτιμούν να έρχονται το φθινόπωρο. Δουλεύουμε πάρα πολύ με ξένους Ιούλιο, πολύ λίγο τον Αύγουστο και κατά κύριο λόγο Σεπτέμβρη. Ο Σεπτέμβρης είναι ένας πολύ καλός μήνας για τους ξένους. Αλλά και οι τουρίστες είναι αυτοί που επισκέπτονται την Καρδαμίλη από το Μάρτι μέχρι το Νοέμβρη και είναι και πάρα πολλοί που είναι μόνιμοι στην περιοχή και σας πληροφορώ ότι είναι και αρκετοί. Την ίδια ώρα όμως πολλά είναι και τα προβλήματα για το χώρο της εστίασης, αφού τα τελευταία χρόνια τα κόστη για τις επιχειρήσεις έχουν αυξηθεί κατά πολύ και η κίνηση μειώνεται. Το διαδικαστικό κομμάτι, λίγο με τις ταμιακές μηχανές, μας έχουν στριμώξει. Πάντα βρίσκονται λύσεις όμως. Αυτό μόνο. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι η εστίαση, αυτά τα γνωστά ζητήματα, τώρα μην αναμασίσουμε τα ίδια.